Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να συνεχίζεται για ακόμη μία μέρα, προκαλώντας θύματα, πρόσφυγες και καταστροφή, η κυβέρνηση του Κιέβου κατήγγειλε επίθεση με θερμοβαρική βόμβα σε πυρηνική ερευνητική εγκατάσταση στο Χάρκοβο. 5 πολίτες τραυματίστηκαν από διπλή πυραυλική επίθεση στην πόλη Λβίβ, ενώ εντείνονται οι μάχες και στα περίχωρα του Κιέβου. Ουκρανικά μέσα μεταδίδουν ότι ο ερευνητικός πυρηνικός αντιδραστήρας στο Χάρκοβο χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια νέας ρωσικής αεροπορικής επιδρομής. Το κοινοβούλιο μάλιστα κάνει λόγο μέχρι και για ρήψη θερμοβαρικής βόμβας στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας. Ο Ουκρανικός στρατός περνά στην αντεπίθεση. Προχωρά στο χωριό Βιλχίβκα και το απελευθερώνει από τον ρωσικό έλεγχο. The trains are also used as shelters. You can see people are staying overnight inside the trains. Ουκρανοί στρατιώτες επιτίθενται σε ρωσικές θέσεις στο Σούμι. Yeah! Στείνουν ενέδρες και καταφέρνουν πλήγματα. Ο ρωσικός στρατός απαντάει με εκτοξευτές πυράβλων από σιδηροδρομικό σταθμό της περιοχής. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν συγχαίρει το στρατό του για τις επιδόσεις του με αφορμή την έκτη επέτειο της ίδρυσης της ρωσικής εθνοφρουράς. Уважаемые товарищи, да, реальная боевая обстановка связана с повышенным риском. Хорошо знаю, как вы действуете в такой ситуации. В высшей степени мужественно и профессионально. Умело, решительно и бесстрашно. Проявляя личный героизм, грамотно, четко решаете все поставленные сложнейшие задачи. Τα περίχωρα του Κιέβου μετατρέπονται ξανά σε πεδίο μαχών. Ο ουκρανικός στρατός στείνει ενέδρα σε ρωσικό κομβόι. Сім'ї, тому я побажаю вам. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть свої сім'ї. Στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία καταγράφεται ράλι αυξήσεων στις τιμές βασικών αγαθών το τελευταίο διάστημα. Για ανατιμήσεις που οφείλονται και σε διεθνή κερδοσκοπικά παιχνίδια μιλούν φορείς της αγοράς, ενώ από κοινού με την κυβέρνηση διαβεβαιώνουν για επάρκεια σε είδη πρώτης ανάγκης. Με τις τιμές σε βασικά προϊόντα να ανεβαίνουν συνεχώς, φορείς της αγοράς κάνουν λόγο πλέον για κερδοσκοπικά παιχνίδια σε βάρος των καταναλωτών, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις οι αυξήσεις είναι υπέρογες. Οι Έλληνες πληρώνουν τις παράλογες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, που στην πλειονότητά τους είναι εισαγωγής, υποστηρίζουν. Υπάρχουν κερδοσκοπικά παιχνίδια σε διεθνές επίπεδο και δεν έχουν καμία σχέση οι τιμές με την προσφορά και τη ζήτηση και με το κόστος παραγωγής. Τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας σήμερα ως προς την επάρκεια πηγάζουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ειδικά από την Ουκρανία, η χώρα μας εισάγει περισσότερους από 250.000 τόνους μαλακό σιτάρι και 500.000 τόνους καλαμπόκι ετησίως. Συνολικά, οι εισαγωγές από Ρωσία και Ουκρανία αφορούν σε μαλακό σιτάρι, ηλιέλαιο, καλαμπόκι, κουκιά σόγιας και σιδηροκράματα. Παρά τη σημαντική εξάρτηση της χώρας μας, φορείς της αγοράς και στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης ξεκαθαρίζουν ότι δεν τίθεται θέμα επάρκειας. Το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι και επιχειρήσεις όσον αφορά το ηλιέλαιο, αλλά και καταναλωτές έκαναν πολύ μεγαλύτερες προμήθειες, δηλαδή προμηθήθηκαν πολύ περισσότερα αγαθά, αυξάνοντας απότομα τη ζήτηση, ακριβώς λόγω του φόβου ότι αύριο αυτά τα προϊόντα ή θα αναπτυχθούν ή ακόμα χειρότερα δεν θα υπάρχουν. Το δεύτερο ενδεχόμενο δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση να συμβεί. Η χώρα μας παράγει και άρα διαθέτει δεδομένη υπερεπάρκεια σε σκληρό σιτάρι, ξηρούς καρπούς, φρούτα, λαχανικά, τυριά και ελαιόλαδο. Σε αυτά τα προϊόντα, ανατιμήσεις πέρα από ένα σημείο δεν μπορούν να δικαιολογηθούν. Ωστόσο, ο κρατικός μηχανισμός παρακολουθεί την εξέλιξη των αποθεμάτων σε ζωοτροφές. Υπάρχουν αλλαγές επίσης στις ζωοτροφές, που είναι κάτι το οποίο το παρακολουθούμε, γιατί όπως καταλαβαίνετε, μετά την ουκρανική κρίση ουσιαστικά έχουμε και προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα που αφορά στα δημητριακά και στα δημητριακά που είναι και για ανθρώπινη κατανάλωση και για κατανάλωση των ζώων. Μιλώντας στο Open έμποροι ζωοτροφών, έχουν επισημάνει πως τα αποθέματα σε δημητριακά αρκούν μέχρι τον προσεχή Μάιο, χωρίς να μπορούν να προβλέψουν τι θα συμβεί από τότε και μετά. Στο μέτωπο του κορονοϊού, αν και τα ημερήσια κρούσματα κινούνται ακόμα σε υψηλά επίπεδα, ωστόσο οι ειδικοί
θα εξετάσουν περαιτέρω χαλάρωση των μέτρων με δεδομένο ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν πιέζεται. Στόχος η σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα έως το Πάσχα με κατάργηση πιστοποιητικών αλλά και της μάσκας σε εσωτερικούς χώρους. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα τεθεί επιτάπητος η περαιτέρω χαλάρωση των μέτρων και ενώ τα ημερήσια κρούσματα κορονοϊού παραμένουν σε υψηλά επίπεδα σε όλη τη χώρα. Δεν μας έχει ξεχάσει καθόλου. Δυστυχώς η εικόνα είναι ίδια, κυρία Μαυραγάνη. Είναι πολύ θάνατη, πολύ μεγάλη διασπορά, βλέπετε. Διασπορά η οποία συνεχίζεται και δεν ξέρω αν έχουμε φτάσει στο αποκορύφωμα. Ο οδικός χάρτης, τον οποίο καταρτίζουν τα μέλη της Επιτροπής των Ειδικών του Υπουργείου Υγείας, θα έχει ορίζονται το καλοκαίρι, οπότε και αναμένεται να έχουν καταργηθεί όλοι οι περιορισμοί. Η αρχή θα γίνει με την κατάργηση του πιστοποιητικού εμβολιασμού για την είσοδο πελατών σε λιανεμπόριο και εστίαση, ενώ σε δεύτερη φάση θα γίνει προαιρετική η χρήση της μάσκας, με εξαίρεση τα νοσοκομεία και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Άρα μέχρι το Πάσχα θα έχουν αρθεί μια σειρά από μέτρα, αλλά σίγουρα πηγαίνοντας προς το καλοκαίρι αυτό θα είναι ακόμα πιο ξεκάθαρο. Όλα τα μέτρα πάντως θα παραμείνουν στο τραπέζι και η κατάσταση θα επαναξιολογηθεί προς το τέλος του καλοκαιριού ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας και την πίεση στο σύστημα υγείας, καθώς αρκετοί επιστήμονες εκφράζουν φόβο για να ζωπήρωσει το φθινόπωρο. Κατά έναν τρόπο εκβιάζουμε την κανονικότητα. Δηλαδή θέλουμε σώνει και καλά να μπούμε σε μια κανονικότητα ενώ δεν υπάρχει και δεν υφίσταται. Ήδη πάντως στις 4 τελευταίες ημέρες οι εισαγωγές στα νοσοκομεία παραμένουν σταθερά πάνω από 400 σε καθημερινή βάση. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7:20 με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Καλό απόγευμα σε όλους.